Κώστας Στούπας, δημοσιογράφος, αρθρογράφος και οικονομικός συντάκτης στο Capital, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Κύριε Στούπα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Γεια σας. Με ένα άρθρο σας με τίτλο «Φασίστας Δημοκράτης στο Capital» δώσατε το πλαίσιο για αυτό που έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο, ότι ο θάνατος, μάλλον η δολοφονία του Ναβάλνη στις φυλακές της Σιβηρίας, που έχει γίνει από ένα καθεστώς που δεν είναι η μόνη δολοφονία, δίνεται το πλαίσιο γιατί παρουσιάζεται όλη τη διαδρομή και την παλικαρίσια ενέργεια που έκανε ο Ναβάλνη, που παρότι είναι προσπάθεια να δολοφονηθεί με δηλητήριο στη Γερμανία, αυτός επέλεξε να γυρίσει πίσω. Και θέλω να μας δώσετε το πλαίσιο του άρθρου, γιατί πλέον η Ρωσία έρχεται με σταλινικές τακτικές να βάλει τύπη στη δημοκρατία. Κοιτάξτε, το πλαίσιο, υπάρχει μια σύγχυση νομίζω σε σχέση με την Ρωσία, αν είναι δημοκρατία ή ένα αυταρχικό καθεστώς, υπό την έννοια ότι γίνονται εκεί κατά τακτά διαστήματα κάποιες εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει, η δημοκρατία δεν εξαρτάται μόνο από τις εκλογές. Ένα καθεστώς, ένα πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατικό όταν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας που ελέγχουν την εξουσία. Πέραν αυτού, οι εκλογές πολλές φορές δεν είναι αντικειμενικές, δεν μεταφράζουν την κοινή γνώμη απλώς, αλλά και ακόμα και η κοινή γνώμη να θέλει να υποστηρίζει αυταρχικά καθεστώτα, το έχουμε δει στο παρελθόν και στη Γερμανία την ναζιστική. Ο Χίτλερ αναδείχθηκε με εκλογές, δεν έκανε κανένα πραξικόπημα, στη συνέχεια κατήργησε τα κόμματα. Οι εκλογές από μόνες τους δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι ένα πολιτικό καθεστώς είναι δημοκρατικό. Χρειάζονται και άλλες διαδικασίες, όπως είναι, όπως είπα, οι ανεξάρτητες αρχές που ελέγχουν την εκτελεστική εξουσία, την κυβέρνηση. Χρειάζεται μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η οποία ελέγχει επίσης και την κυβέρνηση και την κοινωνία. Και προφανώς χρειάζεται και ανεξάρτητος αδέσμευτος τύπος. Συνήθως σε μια χώρα... Όλα αυτά πάντως, κύριε Στούπα, περιγράφεται στη Ρωσία, δεν υπάρχουν, όπως δεν υπάρχουν και στην Τουρκία. Ακριβώς. Οι εκλογές όμως στην Τουρκία γίνονται, υπάρχουν αντίπαλοι. Στη Ρωσία φοβάμαι ότι και οι εκλογές δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικές, πέραν όλων των άλλων. Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία είναι ένα αυταρχικό καθεστώς. Πολλοί ενίοτε ακούς το επιχείρημα, κυρίως από την άκρα δεξιά, αλλά συχνά και από την άκρα αριστερά, ότι και η Δύση καταπιέζει, και φέρουν σαν παράδειγμα αυτό του Τζούλιαν Ασάντς, ας πούμε, με τα Wikileaks. Ο Ασάντς αυτό που έκανε είναι να χακάρει τους υπολογιστές του Πενταγώνου και να διαρρεύσει απόρριτες πληροφορίες που είχαν κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Και πέραν αυτού, κανείς δεν το δολοφόνησε. Ενώ βλέπουμε συχνά στη Ρωσία οι αντίπαλοι, οι ενοχλητικοί να δολοφονούνται, να δηλητηριάζονται και εντός της Ρωσίας και εκτός της Ρωσίας. Τον Ασάντς δεν τον δίραξε κανείς ποτέ, απλώς τον καταδιώκουν με νομικά μέσω της δικαιοσύνης για να προκειμένου να μιλήσει, να απολογηθεί για αυτά που τον κατηγορούν. Και στη Ρωσία, όπως εντοπίζετε πολύ σωστά και στο άρθρο σας, εκτός από τα εξόφθαλμα, δηλαδή όπως αυτό του Ναβάλνη ή το θάνατο του Πριγκόζιν, υπάρχουν και δεκάδες, όπως γράφετε, αυτοκτονίες, μέσα εισαγωγικά ή δυστυχήματα, στελεχών της ευρύτερης ηγεσίας του Κρεμλίνου. Ακριβώς. Βλέπουμε μια εκαθάριση μεταξύ των διάφορων ομάδων που υπάρχουν στην ηγεσία της ολιγαρχίας που κυβερνάει τη Ρωσία. Αυτός ο τρόπος λυσίματος των διαφορών δεν είναι τρόπος που λύνονται είτε στην ελεύθερη αγορά είτε στις δημοκρατίες. Περισσότερο θυμίζει ποινικές συμμορίες ή μαφία. Στη μαφία ξεκαθαρίζονται έτσι λογαριασμοί αυτών που ανταγωνίζονται για πόρους ή για εξουσία. Αυτό δείχνει όμως και την βαθύτερη έτσι, τομή, δομή του ρώσικου ολιγαρχικού συστήματος, που θυμίζει αυτό που έλεγε
ένας παλιός υποψήφιος πρόεδρος για πρόεδρος της Αμερικής, νομίζω ο Μακέιν, ότι η Ρωσία είναι ένα βενζινάδικο που το ελέγχει μια συμμορία η οποία έχει όμως πυρηνικά όπλα. Και νομίζω έτσι θα πρέπει να την αντιμετωπίσει η παγκόσμια κοινότητα. Ο θάνατος του Ναβάλνη είχε επίδραση σε όλο τον κόσμο, μέχρι και στην Ευρώπη έγιναν κινητοποιήσεις, κλήθηκαν πρέσβεις σε πολλές χώρες Ρώσοι να δώσουν εξηγήσεις για το θάνατο του Ναβάλνη. Στην Ελλάδα όμως, που η αριστεροσύνη μας είναι λίγο παραπάνω, δεν είδαμε ανάλογη ευαισθητοποίηση. Δηλαδή, στη Ρώσικη πρεσβεία, ας πούμε, ζήτημα ήταν 70 άτομα στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που έγινε. Πώς το εξηγείτε αυτό? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν είναι μόνο η υπέρμετρη, η πληθωρική αριστεροσύνη που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι και μια αντίληψη περί της Ορθοδοξίας, περί του αδελφού ομόθρησκου έθνους, από το οποίο για αιώνες περιμέναμε να μας απελευθερώσει. Δεν ισχύει αυτό. Η Ρωσία ακόμα και κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, όταν ενδιαφέρθηκε για την περιοχή, ενδιαφέρθηκε μόνο για τα δικά της συμφέροντα και πολλές φορές άφησε ακάλυπτους τους Έλληνες, παροτρύνοντάς τους να εξεγερθούν προκειμένου να αποσυντονίσει τις Οθωμανικές δυνάμεις προς την Ελλάδα και να έχει ωφέλη αυτή στις βόρειες και ανατολικές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και στην νεότερη ιστορία πολλές φορές η Ρωσία ή η Σοβιετική Ένωση ήταν αντίθετη με τα συμφέροντα της Ελλάδας, βρέθηκε δηλαδή στο αντίπαλο στρατόπεδο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Κεμάλ Ατατούρκ, που βρήκε στήριξη από τους Μπολσεβίκους προκειμένου, όταν ήταν να αντιμετωπίσει τους Έλληνες και την περίοδο της μικρασιατικής καταστροφής. Θέλω να πω δηλαδή ότι παρότι υπάρχει αυτή η ψευδέστηση της συγγένειας και των κοινών συμφερόντων, η ιστορία δεν το έχει αποδείξει, έχει αποδείξει τα αντίθετα. Για να κλείσουμε το κεφάλαιο Ναβάλνη, η τελευταία κουβέντα που είπε ο Ναβάλνη στην τελευταία του συνέντευξη, όταν ερωτήθηκε αν φοβάται για τη ζωή του, είπε ότι αν με σκοτώσουν, αν πεθάνω, σημαίνει ότι είμαστε πολύ δυνατοί και εσείς πρέπει να πάρετε αυτό ως κιτάλι και να συνεχίσετε. Η σύζυγός του δήλωσε μετά το θάνατό του ότι δεν είναι ντροπή να κάνεις λίγα πράγματα. Ντροπή είναι να μην κάνεις τίποτα και να αφήνεις τον εαυτό σου να εκφοβίζεται. Βλέπετε κάποια συνέχεια, κάποια αντίδραση με αφορμή αυτό το γεγονός? Όχι, δεν βλέπω κάποια δυναμική αντίδραση. Υπάρχουν κάποιοι Ρώσοι οι οποίοι αντιδρούνε. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσοι οι οποίοι έχουν φύγει στη Δύση, έχουν δραπετεύσει από τη Ρωσία, όπως κάνανε παλιά με τη Σοβιετική Ένωση. Και παρατηρώ επίσης ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα στον ρώσικο πληθυσμό, μια κρίσιμη πλειοψηφία ή κρίσιμη δύναμη, η οποία υποστηρίζει τον Πούτιν και έχει μια εθνικιστική ανάγνωση των διεθνών εξελίξεων και της ιστορίας της χώρας. Θυμίζει σε αρκετές περιπτώσεις το αντίστοιχο κλίμα που υπήρχε στη ναζιστική Γερμανία, γιατί στη ναζιστική Γερμανία δεν ήταν ο κακός Χίτλερ που ξεκίνησε τον πόλεμο, τον υποστήριζε η κοινωνία τον πόλεμο εναντίον της Ευρώπης και της Δύσης. Φοβάμαι ότι κάτι αντίστοιχο υπάρχει εδώ. Υπάρχει μια κρίσιμη δύναμη στη ρώσικη κοινωνία η οποία στηρίζει αυτές τις επιδιώξεις. Ακόμη φοβάμαι ότι αν κάποια στιγμή φύγει ο Πούτιν, δεν είναι σίγουρο ότι θα έρθει κάποιος που ενδεχομένως θα αναζητήσει μια συνεννόηση με τη Δύση και να μπει η Ρωσία σε ένα δημοκρατικό έτσι πλαίσιο. Φοβάμαι ότι μπορεί να προκύψει κάτι χειρότερο και από τον Πούτιν. Διαβάζω συχνά τις αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα του Μετβέντεφ, του Πρωθυπουργού. Του Προέδρου κάποια περίοδο που αντικατέστησε το Πούτιν και μετά Πρωθυπουργού και τώρα κάποιου νομίζω σύμβουλος ασφαλείας, κάποιο τέτοιο ρόλο έχει, που είναι αρκετά πιο επιθετικές και από τις δηλώσεις του Πούτιν. Φοβάμαι λοιπόν ότι αν φύγει ο Πούτιν, το πιθανότερο είναι να προκύψει ακόμα ένα πιο σκληροπυρηνικό καθεστώς και πιο επιθετικό προς τη Δύση. Που και ο Ναβάλι να πούμε ότι δεν ήταν αντίθετος ως προς τα εθνικά θέματα της Ρωσίας, απλά υποστήριζε ότι πρέπει να εγκαταλείψει η Ρωσία για να μπορέσει να είναι, ας πούμε, μέρος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, πρέπει να εγκαταλείψει τις βλέψεις μιας αυτοκρατορίας και να γίνει ένα ολοκληρωμένο έθνος κράτος με
τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τώρα... με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα, με το διεθνές δίκαιο, με εξουσία που ελέγχεται από αρχές στο εσωτερικό της, θα ήταν ευπρόσδεκτη η Ρωσία και θα ήταν με λύση για πολύ μεγάλα προβλήματα η σύμπλευση της Ρωσίας με τη Δύση. Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Τώρα με αφορμή αυτό κάνετε μια διείσδυση και στην δική μας την εσωτερική επικαιρότητα και έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με διαφορετικούς όρους βέβαια. Εντοπίζετε ότι στην εσωτερική πολιτική σκηνή το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει αξιόμαχη αντιπολίτευση και αυτό το βλέπετε ως το μεγάλο κενό, ας πούμε, της δημοκρατίας. Πώς βλέπετε την κατάσταση από το δοκιστό εξής? Ακριβώς, είναι ένα πρόβλημα αυτό το να μην υπάρχει αξιόμαχη αντιπολίτευση. Και δεν εννοώ απλώς ένα κόμμα το οποίο θα μπορούσε να εναλλάσσεται στην εξουσία με τη Νέα Δημοκρατία που είναι τώρα. Εννοώ να υπάρχει και σε κάποια σημεία με θεμελιώδεις πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές. Δηλαδή έχω την πεποίθηση ότι τα κόμματα που υπάρχουν και με τη μετακίνηση της Νέας Δημοκρατίας προς το κέντρο και την κεντροαριστερά έχουν πάνω κάτω τα ίδια προγράμματα και τις ίδιες επιδιώξεις. Χρειάζεται να υπάρξει και κάποια διαφοροποίηση. Νομίζω υπάρχουν ζητήματα να διαφοροποιηθούν, αλλά δεν τολμούν προς στιγμή. Δηλαδή και τα θέματα με το μεταναστευτικό θα μπορούσε ένα κόμμα κάποιος με μια σοβαρή προσέγγιση να έχει μια πιο αυστηρή προσέγγιση του ζητήματος και πίεση προς την Ευρώπη, γιατί από την Ευρώπη είναι ισχυρές οι πιέσεις στο να δημιουργείται όλο αυτό το μπάχαλο των ανεξέλεγκτων εισρωών. Νομίζω, επειδή το πιστεύω ότι το μεταναστευτικό θα είναι ένα από τα προβλήματα, τα κέρια τα επόμενα χρόνια και θα εντείνεται όσο περνάει ο καιρός, θα μπορούσε κάποιος εκεί να προτάξει μια πιο οργανωμένη και αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Επίσης, θα έλεγα ότι χρειάζεται και μια περισσότερο αντικειμενική προσέγγιση και αντίδραση ενδεχομένως σε αυτόν τον άκρατο και άκρητο δικαιωματισμό που αναπτύσσεται και ανθεί στη Δύση και έρχεται και στη χώρα μας, ο οποίος αν αφαιθεί όπως κινείται και όπως έχει κινηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, μπορεί να δημιουργήσει ένα χάος. Δεν βλέπω τα πολιτικά κόμματα, τα τρία μεγάλα πολιτικά κόμματα να διαφοροποιούνται αισθητά σε ό,τι αφορά τον χειρισμό του δικαιωματισμού. Αυτό που λέτε πάντως είναι πολύ σοβαρό και πολύ σωστό, γιατί το μεταναστευτικό και η ατζέντα woke έχει αλλάξει την πολιτική ατζέντα και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Δηλαδή η άνοδος του Τραμπ, ο οποίος καλπάζει, και η άνοδος της Λεπέν στη Γαλλία στηρίζονται πολύ πάνω σε αυτό που λέτε, που όμως, για να κλείσουμε με αυτό, σε αρκετές χώρες, ας πούμε όπως είναι η Δανία ή η Σουηδία, έχουν αντιληφθεί ότι έχουν αλλάξει τα μεγέθη στα παραπάνω προβλήματα, οπότε έχουν μετασχηματίσει λίγο και την προσέγγιση και την ιδεολογία τους. Δηλαδή, το έχουμε κουβεντιάσει και άλλη φορά, η Δανία, ας πούμε, έχει πολύ σκληρή μεταναστευτική πολιτική, όπως η Σουηδία, ας πούμε, κατέβασε το στρατό στο δρόμο για να μπορεί να βάλει τάξη στα του οίκου της. Αυτό το βλέπετε να ξυπνάει, να χτυπάει καμπανάκι, ας πούμε, στην ελληνική πολιτική? Χτυπάει με την έννοια, έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε ένα πρώτο δείγμα αυτού του χτυπήματος στις ευρωεκλογές, πανευρωπαϊκά, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα, αν υπήρχε στοιχειωδώς σοβαρότερη άκρα δεξιά, θα μπορούσε να είχε αποκόψει σημαντική δύναμη, στοιχειωδώς σοβαρότερη. Έχω την εντύπωση ότι οι ευρωεκλογές προσφέρονται για τέτοιου είδους μηνύματα και ενδεχομένως να το δούμε. Κύριε Στούμπα, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και την ανάλυση σας εδώ στο News Hub και θα τα πούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.